Πάμε στη συζήτησή μας τώρα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φίλη και πρώην υπουργό που έχουμε κοντά μας στο στούντιο της Πρωινής Ανάγνωσης. Να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε την επικαιρότητα της εβδομάδας και της ημέρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Φίλη. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Φίλη, να αρχίσουμε από την είδηση του Σαββατοκύριακου, που είναι το κλείσιμο της συμφωνίας με τους εκπροσώπους των θεσμών. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τα όσα πέτυχε με τη διαπραγμάτευση κυβέρνηση. Είναι ένα βήμα σε μια δύσκολη, μακρά προσπάθεια. Το ότι έκλεισε σχετικά εύκολα και γρήγορα αυτή η αξιολόγηση έχει να κάνει με την ατζέντα των θεμάτων, αλλά και με το γεγονός ότι η προηγούμενη αξιολόγηση, η δεύτερη, ήταν μια αξιολόγηση με βαριά ατζέντα, όπου αναγκαστήκαμε να, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις πολλών μηνών, τελικά αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν, όπως και τα αντίμετρα όπως λέμε, θα εφαρμοστούν το 2019 και το 2020. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, είναι ένα βήμα σε μια μακρά και δύσκολη πορεία που έχουμε και μπροστά μας. Γιατί η έξοδος στις αγορές που θέλουμε να γίνει μέσα το καλοκαίρι του 2018 είναι μια διαδικασία που δεν θα γίνει εύκολα. Αυτό κατά γενική ομολογία που λένε στελέχη της κυβέρνησης είναι πως αυτή η συμφωνία γενικά συγκεκριμένα έκλεισε εύκολα, δηλαδή δεν είχε μέσα πράγματα που δεν είχαμε προετοιμάσει, ήταν συγκεκριμένα αυτά που ζητούσαν οι θεσμοί και ήταν μια συμφωνία που σε σχέση με τις δύο προηγούμενες έκλεισε σχετικά νωρίς. Ωστόσο, και γρήγορα, ωστόσο αυτή η συμφωνία προβλέπει την πώληση λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, πολύ σημαντικό θέμα, θυμάστε το προηγούμενο διάστημα πώς συζήτηση γινόταν γι' αυτό, για τις μονάδες της ΔΕΗ. Και θα ήθελα να μου το σχολιάσετε όλοι να γνωρίζουν ότι μόνο με αυτή την κυβέρνηση, τη συγκεκριμένη, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να προχωρήσει τόσο πολύ το θέμα της ΔΕΗ. Συμφωνείτε σε αυτό εσείς? Καταρχήν θέλω να έχω μια ενημέρωση, γιατί διαβάζω κι εγώ εφημερίδες. Είμαι επιφυλακτικός, γιατί η ενημέρωση πρέπει να είναι εις βάθος. Το θέμα της ΔΕΗ, των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, όπως και των υδροελεκτρικών, που αποφεύχθηκε από ό,τι φαίνεται, επί του παρόντος τουλάχιστον. Γιατί σε κάθε αξιολόγηση δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Το θέμα αυτό της ΔΕΗ είναι ένα θέμα εθνικής διάστασης και σημασίας. Αφορά το μέλλον το αναπτυξιακό της χώρας, διότι η ενέργεια είναι από τους βασικούς πυλώνες που τροφοδοτούν την ανάπτυξη στη χώρα. Άλλωστε, το αναγνωρίζει αυτό και η κυβέρνησή μας και ο ΣΥΡΙΖΑ, και γι' αυτό έχουμε ζητήσει στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης να υπάρξει κατοχήρωση του δημοσίου ενδιαφέροντος για την ενέργεια. Mm-hmm. Συνεπώς, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχετε ακόμα δεν προτρέχω. Θέλω για να ακούσω και τους εργαζόμενους τι λένε. Και, ναι, και τους ειδικούς. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι στενά πολιτικό. Άπτεται πολλών παραγόντων. Το προηγούμενο διάστημα, και θα πάω πιο παλιά, πριν το 2014, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντίθετη, και τώρα πολλά στελέχη μέσα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντίθετη με την πώληση της ΔΕΗ εδώ και χρόνια. Τι πιστεύετε εσείς, και όχι μόνο γενικά. Από τα δεν είναι πώληση της ΔΕΗ ακριβώς τώρα. Ναι, λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ. Θα το δούμε και αυτό, έχει τη σημασία του. Τώρα τι συνέβη, τι άλλαξε και δέχτηκε η κυβέρνηση και τόσο γρήγορα κιόλας. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έκλεισε συμφωνία. Την Παρασκευή ο κ. Σταθάκης κιόλας, ο ίδιος ο υπουργός, είπε πως πάμε καλά στο θέμα της ΔΕΗ και θα κλείσει. Τι άλλαξε, κύριε Φίλη? Δεν ξέρω αν είναι θέμα ενός Σαββατοκύριακου ή αν κυοφορείται αυτή η συμφωνία από το Σεπτέμβριο, από τον Αύγουστο, δηλαδή αρκετούς μήνες. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια συμφωνία η οποία επιβάλλεται. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Επιβάλλεται. Δεν επιλέγεται από την κυβέρνηση. Όταν αναγκάζεσαι να δώσεις τόσο σημαντικούς στρατηγικούς τομείς της οικονομίας και η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή μικραίνει, αυτή είναι η πραγματικότητα, και όταν μικραίνει η ΔΕΗ δεν σημαίνει ότι εξυγένεται πάντοτε. Ίσως. Αλλά μικραίνει. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν επιλογή μας, ήταν επιβολή από τους δανειστές. Εσείς θα ζητήσετε ενημέρωση για το... Όλοι θα ζητήσουμε, ναι. Θα γίνει και η κοινοβουλευτική ομάδα για την ενημέρωση. Θα υπάρξει κάποια ενημέρωση. Και στα αρμόδια όργανα της κυβέρνησης και του κόμματος θα γίνει ενημέρωση, βεβαίως. Ένα άλλο θέμα από τα συμφωνηθέντα είναι... Το ερώτημα και... είναι, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Πρώτον, οι επιπτώσεις στην πορεία της ανάπτυξης από την πώληση μονάδων της ΔΕΗ, που επαναλαμβάνω ευτυχώς διασώθηκαν τα υδροελεκτρικά, υπήρχε πίεση για εκεί, αλλά δόθηκαν μονάδες λιγνητοπαραγωγής. Ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η επιπτώση σε σχέση με τα τιμολόγια της ΔΕΗ.
Είτε την κυβέρνηση προχώρησε σε μια ενίσχυση των κοινωνικών τιμολογίων μέσα από το κοινωνικό μέρισμα. Αλλά αυτό είναι μια, θα έλεγα, ένας κίνηση που αφορά ένα χρόνο. Δεν σημαίνει ότι όταν περνάει ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας σε χέρια ιδιωτών, ότι θα μπορεί κάθε χρόνο να επιδοτεί η κυβέρνηση στην ουσία τα κοινωνικά τιμολόγια. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί ακριβώς μετά η ανάλογα ποιος θα αναλάβει αυτές τις λιγνητικές μονάδες θα αναθεωρήσει και την πολιτική του και στα τιμολόγια και σε όλα. Βεβαίως σε ένα πλαίσιο δημοσίου συμφέροντος. Ναι. Ένα άλλο, και λοιπόν, έχει σημασία ποιος θα είναι η κυβέρνηση, ποιος θα βάζει τους κανόνες και τους περιορισμούς, ούτως ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα ακραία ή και κερδοσκοπικά φαινόμενα στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και όσο και αν φαίνεται παράδοξο και αντιφατικό, ακόμα και τα δύσκολα μέτρα στα οποία αναγκαζόμαστε να προχωρούμε και επαναλαμβάνουν δύσκολα μέτρα, έχει σημασία ποιος τα διαχειρίζεται και με ποια ευαισθησία κοινωνική και αντίληψη οικονομικής πολιτικής. Μπορεί όμως η κυβέρνηση, κύριε Φίλη, επειδή το αναφέρατε εσείς, σε έναν ιδιώτη να επιβάλλει την τιμολογιακή πολιτική του μετά ή οποια, και επόμενη, όπως λέτε, κυβέρνηση, δηλαδή να υπάρχουν δεσμεύσεις, οι ρήτρες, οι περιορισμοί και τα όρια. Υπάρχει μια ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Ναι. Στην οποία θα γίνουν οι συζητήσεις και για το θέμα των τιμολογίων. Βεβαίως από χαμηλότερες δυνατότητες. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι άλλο πράγμα να μπορεί μόνη της μια δημόσια επιχείρηση σε συνεννόηση με την κυβέρνηση να κάνει την τιμολογική πολιτική, και άλλο αυτό το πράγμα να προκύπτει μέσα από εξισορρόπηση συμφερόντων και ιδιωτικών. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Συμφωνήθηκε το Σάββατο με τους θεσμούς και ένα διάταξη των επιδομάτων για τα τέκνα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Ναι, ναι, τα ακούσατε. Στην ουσία κερδίζουν αυτοί χαμένοι, που όσοι έχουμε ένα παιδί και δύο παιδιά, χάνουν οι πολύτεχνοι και οι τρίτεχνοι. Χάνουν οι πολύτεχνοι και οι τρίτεχνοι, που όπως καταλαβαίνετε έχουν περισσότερες ανάγκες. Όλοι έχουν ανάγκες σήμερα. Όλοι, αλλά πράγματι το είναι οδυνηρό για έναν κόσμο που έχει πολλά παιδιά και σε μια περίοδο δημογραφικής, όπως ξέρετε, πίεσης. Ναι. Είναι οδυνηρό να μειώνεται έστω και κατάτι το επίδομα αυτό. Βλέπετε, κάνουμε μια οριζόντια ανάγνωση. Στην ουσία πάλι η μεσαία τάξη, τα μεσαία εισοδήματα δεν πιέζονται με αυτή την αλλαγή στα επιδόματα. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι με τρία παιδιά και στα 20.000 ευρώ φορολογητό εισόδημα, είναι η μεσαία τάξη, μπορούμε να πούμε σήμερα. Και προς τα κάτω. Και οι λαϊκές τάξεις. Και οι λαϊκές τάξεις. Μεσαίες και μικρές μεσαίες και λαϊκές τάξεις. Γιατί το θέμα των πολυτέκνων είναι συνήθως κοινωνιολογικά το βλέπουμε, ναι, το, ναι, θέμα, ίδιων λαϊκών τάξεων σήμερα στη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Βεβαίως θα δούμε τι αντισταθμιστικά ωφέλη θα υπάρξουν. Μάλιστα. Τώρα να πάμε, υπάρχει και το ΦΠΑ στα νησιά. Βέβαια, γενικότερα, ναι, η αντίληψη μιας προοδευτικής πολιτικής και η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόζει όσο μπορεί στα πλαίσια τα καταναγκαστικά των μνημονιακών δεσμεύσεων μια τέτοια πολιτική. Δεν είναι να παίρνεις από τους τρίτεχνους για να δίνεις, σας έχουν δύο παιδιά. Δηλαδή να αναδιανέμεις τα επιδόματα μέσα σε μια εσωτερική αυτό κλίμακα. Αυτό σημαίνει όμως τώρα. Ναι. Πρέπει να σκεφτούμε τρόπους αύξησης των χρημάτων και νομίζω ότι και μέσα από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης γίνεται μια προσπάθεια ώστε οικογένειες με πολλά παιδιά και με μεγάλα οικονομικά προβλήματα να μπορούν να ενισχύονται και να μην χάνουν τελικά. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει αντιδράσεις ήδη σε πάρα πολλά νησιά και οι δήμαρχοι των εμπλεκόμενων νησιών που αφορά το ΦΠΑ έχουν αντιδράσει την προηγούμενη εβδομάδα είναι, πως φαίνεται, οι θεσμοί δεν δέχτηκαν τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για την αναβολή ακόμα για ένα χρόνο της αύξησης κατά 50% του ΦΠΑ. Ναι. Τώρα, αυτό δεν είναι ένα μείον για μας. Και το λέω μείον γιατί είναι μια έτσι. Το θέμα αυτό είναι ανοιχτό. Ναι, θα συζητηθεί και στο Eurogroup, νομίζω. Σήμερα. Σήμερα, ναι. Συνεπώς, να δούμε ποια θα είναι η τελική κατάληξη. Η κυβέρνηση στο θέμα αυτό δεν συνένεσε. Και συνεπώς το κλείσιμο της αξιολόγησης χθες στα τεχνικά κλιμάκια, αυτό έχει αφαιθεί ως εκκρεμότητα. Το θέμα του ΦΠΑ μας το επέβαλαν, κύριε Φίλη, δηλαδή, πιστεύετε. Θέλω να πω, εμείς πολλές φορές από την πλευρά την ελληνική βάζουμε στο τραπέζι διαπραγμάτευσης θέματα τα οποία δεν μας τα ζητούν οι θεσμοί. Θα σας απαντήσω. Το ΦΠΑ μας το έχουν ζητήσει, το έχουν απαιτήσει. Θα σας απαντήσω. Υπάρχει ένα λάθος από την αρχή των μνημονίων στην Ελλάδα. Ενώ άλλες χώρες όπως η Ισπανία επεδίωξαν και πέτυχαν να συμπεριλάβουν στις συνεννοήσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που ονομάζουμε ιδιαίτερα μέτρα για τα νησιά, νησιωτικές πολιτικές, στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν έγινε.
Καλώς κακώς θα πει κάπως, κακώς θα πω εγώ, δεν έγινε. Και έτσι ήρθε στα χέρια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το θέμα. Σε μια περίοδο μάλιστα όπου τα νησιά πιέζονται από το θέμα το προσφυγικό και συνεπώς θα λέει κανένας θα έπρεπε να υπάρξει μια ιδιαίτερη κοινωνική μέρημνα. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι ειδικά τα νησιά έχουν το λεγόμενο την επιβάρυνση από το μεταφορικό κόστος. Ναι. Όταν λοιπόν δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και κανένα μια μέρημνα τόσα χρόνια για να υπάρχει μια άμεση και φθηνή μεταφορά και μετάβαση στα νησιά, το να πηγαίνουμε κατευθείαν στο τελικό θέμα που είναι το ΦΠΑ για να το ανεβάσουμε, είναι λίγο σόλικο. Mm-hmm. Και γι' αυτό η κυβέρνηση ορθώς θέτει ζήτημα. Και επαναλαμβάνω ότι είναι σε εκκρεμότητα. Μάλιστα. Θα μου πείτε τώρα. Θα μου πείτε τώρα. Πάει καλά ο τουρισμός. Ωραία, πάει καλά ο τουρισμός. Τι σημαίνει αυτό? Και πάει καλά ο τουρισμός συγκυριακά, επειδή υπάρχουν τα προβλήματα στην Αφρική, υπάρχουν τα προβλήματα στην Ασία, υπάρχουν τα προβλήματα στην Τουρκία. Και έχει έρθει εδώ πέρα ο τουρισμός στα νησιά. Καλό είναι. Σημαίνει ότι επειδή πάει καλά ο τουρισμός, πρέπει να επιβαρυνθούν οι άνθρωποι με το θέμα του ΦΠΑ? Όχι, ίσα-ίσα. Το αντίθετο, ναι. Γιατί πρέπει να γίνει και πιο ελκυστικό το περιβάλλον στα νησιά μας, ακόμη περισσότερο και σε επίπεδο οικονομικό. Πρέπει να σκεφτούμε τον απλό πολίτη που κάθεται στο νησί και όπου αν κανείς εξαιρέσει τα μεγάλα τουριστικά νησιά, εδώ έχουμε μια μεγάλη ποικιλία μικρών και μεσαίων νησιών σε διάφορες ζώνες στο Αιγαίο, αυτός ο πολίτης πρέπει να έχει μερικά κίνητρα για να παραμείνει στη χώρα, σε αυτόν τον τόπο. Να έχει το δάσκαλό του από την πρώτη μέρα. Εμείς δώσαμε μάχη, θυμάμαι τότε, στο Υπουργείο Παιδείας όταν ήμουνα, και στη Θήμενα ένα μικρό νησάκι που είχε ένα παιδάκι, πήγε από την πρώτη μέρα δάσκαλος. Να έχει την δυνατότητα να πηγαίνει ο γιατρός. Να έχει τη δυνατότητα να μην μπλέξει σε γραφειοκρατίες κλπ. Έχει μια σημασία και θετικά να υπάρχουν νέα κίνητρα για την παραμονή του ανθρώπου αυτού εκεί. Τώρα, έκλεισε στην και όχι ουσία να πληρώνει και λόγω των αυξημένων μεταφορικών και λόγω του ΦΠΑ, αν μπει τελικά και ελπίζει να μην αυξηθεί ο ΦΠΑ, να πληρώνει το σούπερ μάρκετ και την γενικότερη ας πούμε, διαβίωσή του πολύ ακριβότερα από ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Επειδή λέτε για το ΦΠΑ, υπήρξαν αντιδράσεις από βουλευτές, αντιδράσεις ενώ σε επίπεδο συζήτησης, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα. Μα η έκφραση αυτή της θέσης της κυβέρνησης, αυτό, γι' αυτό λόγο είναι. Ναι. Η κυβέρνηση, όπως και πάρα πολλοί βουλευτές που ξέρουν το θέμα τοπικά οι άνθρωποι, ναι, πιέζουν σε αυτό το ζήτημα. Να μην υπάρξει επιβολή ΦΠΑ, αύξηση του ΦΠΑ φέτος στα νησιά. Θα το δούμε λοιπόν στη σημερινή συνεδρία του Eurogroup. Όπως είπατε, κρεμεί και είναι ανοιχτό. Τώρα έκλεισε η αξιολόγηση στην ουσία. Όχι, αξιολόγηση, η συμφωνία επί της ουσίας έκλεισε με τους θεσμούς. Πάντως, συγγνώμη να το δω. Εμείς ως κυβέρνηση δίνουμε αυτή τη μάχη. Να μην αυξηθεί το ΦΠΑ φέτος και φέτος στα νησιά. Μπορούν να βρεθούν λύσεις εναλλακτικές, δηλαδή να δοθούν επιδοτήσεις για την διαβίωση των ανθρώπων. Μπορεί. Αλλά το καθαρό είναι να μην αυξηθεί το ΦΠΑ. Πάντως, το ξέρετε καλά, φέτος ήταν χρονιά νησιωτικότητας, όπως είχαμε ακούσει εδώ και στη Βουλή και από τον κύριο Δραγασάκη και από τον Πρωθυπουργό. Και έγινε ιδιαίτερη σύσκεψη. Και έγινε ιδιαίτερη σύσκεψη και φαίνεται πως δεν έχει δοθεί τόσο μεγάλο, έτσι, τόσο μεγάλη προσοχή στα νησιά και με το ΦΠΑ και άλλα θέματα που τα θέσατε εσείς μόλις. Δηλαδή, έχουμε πει ότι φέτος είναι η χρονιά αυτή, αλλά επί της ουσίας δεν έχει γίνει κάτι περισσότερο για αυτά τα νησιά. Τα νησιά είναι στο επίκεντρο της προσπάθειας κυβερνητικής, εξού και η επιμονή για το ΦΠΑ τώρα που έχουμε. Έχουμε πάρει ορισμένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των υποδομών. Θα φανούν αυτά σύντομα για τα νησιά. Η συμφωνία λοιπόν έκλεισε το Σάββατο, όπως είπαμε, και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι ο κ. Τσακαλώτος θα παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κύκλος του κλείνει? Είμαι αναρμόδιος να απαντήσω. Όχι, γιατί σας το λέω. Είναι ένας πετυχημένος υπουργός, με δεδομένο ότι έχει ακολουθήσει όλες τις μνημονιακές υποχρεώσεις ο άνθρωπος στην ώρα του. Δεν έπαιξε κολυσιεργία όπως κανέναν άλλη. Και ο κύριος Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, είχε πει τον Αύγουστο ότι ένας σχηματισμός θα γίνει και θα αλλάξουν τα πρόσωπα στην κυβέρνηση μετά τις γερμανικές εκλογές, που είναι βέβαια σε εκκρεμότητα. Περιμένουμε να δούμε εκεί τι θα γίνει με την Τζαμάικα. Και μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης. Το κλείσιμο της συμφωνίας το έχουμε. Στην αξιολόγηση οδεύουμε σιγά-σιγά. Θα ήθελα την προσωπική σας άποψη. Πρέπει να γίνουν τώρα αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα? Κατά τη γνώμη μου, προέχει το θέμα των πολιτικών. Mm-hmm. Τα πρόσωπα είναι γενικώς επαρκή. Δεν έχω και εικόνα ακριβή όλων των Υπουργείων, αλλά ως
απ' έξω, ως πολίτης, ως βουλευτής, βλέπω ότι γενικά είναι επαρκές το σχήμα το κυβερνητικό. Αυτό εννοώ και ευθύνη του Πρωθυπουργού. Αλλά υπάρχει θέμα αλλαγών στην πολιτική μας. Όταν λέμε ότι είμαστε μια ανάσα από το να βγούμε στις αγορές, αυτό πρέπει να έχει και θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Όχι δηλαδή να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι έρχονται τα μέτρα που ψηφίστηκαν πέρσι να εφαρμοστούν φέτος. Γιατί αυτά τα μέτρα, ναι, μεν τυπικά δεν είναι νέα μέτρα με την έννοια ότι ψηφίστηκαν πέρσι. Όχι, θα υλοποιηθούν. Αλλά θα υλοποιηθούν και τώρα στην καμπούρα το καταλαβαίνει ο άλλος τι θα του έρθει. Άρα πρέπει να πούμε στον κόσμο και ένα θετικό μήνυμα ότι βγαίνοντας προς τις αγορές, όπως λέμε, κάτι βελτιώνεται σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια εικόνα συνεχούς επιβάρυνσης του πολίτη. Τώρα μιλάτε για την εικόνα, αλλά επί της ουσίας οι πολιτικές επιβάρυνση φέρνουν στην πολιτική. Λέω λοιπόν έτσι, και επί της ουσίας. Λέτε να αλλάξουν οι πολιτικές. Και επί της ουσίας. Ναι. Ας πούμε, με τη δεύτερη αξιολόγηση δεσμευτήκαμε, με το πιστόλι στον κρόταφο ξανά, να το δεχθώ, καμία αντίρρηση. Δεσμευτήκαμε σε πλεονάσματα 3,5% για 5 χρόνια. Αυτό ξέρετε, είναι μια δέσμευση που δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά έχει μεγάλες επιβαρύνσεις και επιβαρύνσεις στους πολίτες και βεβαίως έχει και επιβαρύνσεις και στο θέμα της ανάπτυξης. Είναι τροχοπέδι για την ανάπτυξη. Ανάπτυξη και ειδικότερα ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο που θέλουμε εμείς. Άρα το θέμα αυτό των πλεονασμάτων δεν πρέπει σιγά σιγά να μπει ξανά στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων, όταν μάλιστα στην Ελλάδα, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, η οποία μας είχε δεσμεύσει με 4,5% πλεονάσματα, τώρα έρχεται και λέει, εκ του ασφαλούς βεβαίως, λίγο από την αντιπολιτευτική θέση, θέλει 2% πλεονάσμα. Μάλιστα. Ο κ. Τουρνάρας, που είναι θεσμικός παράγων, και αυτός λέει 2-2,5% πλεονάσματα. Άρα λοιπόν αυτή η έκφραση μιας γενικότερης ελληνικής θέσης δεν πρέπει να διατυπωθεί και να ακουστεί από τους θεσμούς. Λέτε, κύριε Φίλη, ότι πρέπει να αλλάξουμε πολιτικές, να αλλάξει πολιτικές η κυβέρνηση, όχι τόσο πρόσωπα, και να δοθεί και ένα θετικό μήνυμα στην κοινωνία. Ναι. Όμως. Πρέπει η κυβέρνηση να αξιοποιήσει ακόμη πιο τολμηρά ρογμές που υπάρχουν στο μνημονιακό οικοδόμημα και ταυτοχρόνως να επιδιώξει αλλαγές πολιτικής, που έχουμε δεσμευτεί σε αυτές την αλήθεια σήμερα, δεν πάει να γίνει μονομερός, αλλαγές πολιτικής σε ένα πλαίσιο αλλαγών και στην Ευρώπη. Ένα λεπτό. Γιατί και στην Ευρώπη γίνονται κάποιες αλλαγές. Ένα λεπτό. Πώς θα πάρει ο πολίτης το μήνυμα το θετικό που λέτε και να γίνει και αυτή η αλλαγή από την πλευρά της κυβέρνησης πολιτικών που αναφέρατε μόλις, όταν έχουμε τους πληστηριασμούς, είδατε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, πρώτης κατοικίας, υπάρχει αυτό το κίνημα των ανθρώπων που διαμαρτύρεται και βρίσκεται στα ειρηνοδικεία, προκαλεί αναστάτωση και επεισόδια. Ναι. Και τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Θέλω να πω, στην ουσία δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση, δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Θυμάστε πολύ καλά, όλοι οι συνάδελφοι αναφέρουμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν διαμαρτυρόταν και το σύνθημα ήταν «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Τώρα θα έχετε διαβάσει κι εσείς περιπτώσεις, υποθέσεις και ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας που χάνουν τα σπίτια τους. Είτε είναι μικρό, είτε πιο μεγάλο, είτε δεν έχει σημασία. Να σε απαντήσω λοιπόν. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα χάνουν τα σπίτια αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν τα χάνουν. Θέλω να είμαι σαφής. Ναι. Κίνδυνος υπάρχει. Αλλά δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα και μάλιστα τέτοια έκταση για να χάνουν σήμερα τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Και δεν έχει εκδηλωθεί γιατί μέχρι τώρα και θα συνεχίσει για ένα κομμάτι και για ένα χρόνο ακόμα. Υπάρχει προστασία. Πώς υπάρχει προστασία, για εξηγήστε μας, γιατί όλοι λένε πως δεν υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας, ένα δίχτυ προστασίας, ένας νόμος που να το εμποδίζει. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν γίνει πληστηριασμοί σε μαζική κλίμακα. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν είναι μόνιμο. Και αν δεν υπάρξει μια παράταση του καθεστώτος προστασίας που ισχύει σήμερα, προφανώς θα έχουμε κάποια στιγμή, αφού περάσουν τα φιλέτα και οι μπαταξίδες που λένε στην αρχή, οι μεγάλες βίλες κλπ. Πώς είναι αυτοί, θα έρθει και η στιγμή της μεσαίας κατοικίας και τάξης. Έχει δεσμευτεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση απέναντι στους πιστωτές να κάνουμε 20.000 πληστηριασμούς μέσα στο 18 και άλλες 20-24.000 μέσα στο 19. 40 και 50.000 σπίτια δεν είναι σπίτια πλουσίων μπαταξίδων. Είναι μικρή και μεσαία λαϊκή, θα έλεγα, κατοικία. Πώς θα εμποδιστεί αυτό λοιπόν? Θα σας απαντήσω. Το πρώτο θέμα το οποίο υπάρχει σήμερα, κατά τη γνώμη μου, είναι το ζήτημα που έχει να κάνει με την παράταση της
προστασίας που λήγει 31 Δεκάτου του 2017, ναι, δηλαδή σε ένα μήνα, ναι, ναι, για το πούλημα ακινήτων, σπιτιών κλπ. Αντικειμενικής αξίας μέχρι 140.000 ευρώ στα φαντ. Ενήμερα και μη ενήμερα δάνεια θα πουληθούν σε φαντ. Mm-hmm. Ο δανειολήπτης θα πάρει ένα τηλέφωνο να του πούνε, ξέρεις, εφ' εξής δεν το χρωστάς στην τράπεζα, το χρωστάς σε εμένα. Αυτό δημιουργεί μια πραγματικότητα που πρέπει να δούμε ποια είναι. Γι' αυτό δεν πρέπει να βιαστούμε και να προχωρήσουμε, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή την εξέλιξη. Χρειάζεται παράταση μετά την 31 Δεκάτου. Δεύτερο θέμα, σημαντικό. Έχουμε μεν τον νόμο Κατσέλη Παύλα Σταθάκη, που υπό πολύ δύσκολες προϋποθέσεις, δηλαδή δίνεις όλη την περιουσία για να σώσεις την πρώτη κατοικία, μπορεί να μπει μετά από δικαστική απόφαση να μπει σε ένα καθεστώς προστασία για την πρώτη κατοικία. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα για σπίτια που δεν μπορεί να πάει ο άλλος σε αυτή τη διαδικασία να μπει. Και αναφέρθηκα σε σπίτια νωρίτερα. Ναι. Εκεί λοιπόν λέει οι τράπεζες έχουν στο σιωπηρή συμφωνία να μην προχωρήσουν σήμερα σε πληστηριασμούς αυτών των σπιτιών. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά προχωρήσουν αύριο, ποιος δεσμεύει. Αυτό θέλω να μου πείτε. Γι' αυτό λοιπόν εδώ, αυτό που υπάρχει ως σιωπηρή συμφωνία, πρέπει κάποια στιγμή να νομοθετηθεί. Άρα λέτε πρώτον ότι πρέπει να πάρει παράταση αυτό το περιβάλλον προστασίας μετά από τις 31 Δεκάτου του 2017. Που αφορά τα φαντς. Τα φαντς. Και δεύτερον, να νομοθετηθεί κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή πόσο μακριά δεν το βλέπετε, το ακριβώς, λέω, το γιατί... Να τελειώσει η αξιολόγηση τώρα. Ναι. Αυτό δεν είναι θέμα αξιολόγηση στενά. Αυτό είναι το λέτε άλλο γιατί θέμα. Υπάρχει στα σχέδια της κυβέρνησης ότι θα νομοθετηθεί όχι. Το προτείνετε εσείς. Λέω ότι όχι εγώ, αλλά η πραγματικότητα, ναι, ναι, η κοινωνική πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο έτσι, mm-hmm, μονάχο του απέναντι στους πληστηριασμούς. Τρίτο θέμα το οποίο υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, και είναι πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με την δυνατότητα του δανειολήπτη να μπορεί στον πληστηριασμό μέσα να μπορεί να πάρει το σπίτι του μόλις υπάρχει το τελευταίο τίμημα. Το εκπληστηρίασμα που λέμε. Mm-hmm. Γιατί να το πάει το φαντ με 10, λέω τυχαία, με 10, με 100.000 ευρώ ένα σπίτι, και αν μπορεί να το πάρει με 100.000 ευρώ, αν αποδεδειγμένα όμως δεν μπορεί με περισσότερα, ο δανειολήπτης. Για ποιο λόγο? Μάλιστα. Αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο και αλλού ως δυνατότητα, ο δανειολήπτης να μπορεί να παίρνει το σπίτι του πληρώνοντας το τίμημα, θα μου πεις πώς θα το πληρώσει. Μπορεί να μαζευτεί μια οικογένεια και να πει 100.000 μπορεί να μαζέψουμε 10 άνθρωποι και να τα δώσουμε στον άνθρωπο για να γλιτώσει το σπίτι του. Είναι. Άλλο αυτό. 400 δεν μπορεί να δώσει. Μάλιστα. Να το δούμε. Υπό προϋποθέσεις, επαναλαμβάνω. Για να μην έχουμε και απατεωνίες. Καμία αντίρρηση. Αυτό το τρίτο σημαντικό θέμα. Είπατε πριν για τη δέσμευση που υπάρχει ότι πρέπει πόσες χιλιάδες σπίτια το 19 μέχρι το 19 20 να... και 22 νομίζω. 20 και 22. Χιλιάδες. Με αυτή τη δέσμευση όμως τώρα που μας λέτε είναι λίγο αντίθετα αυτά που μας περιγράφετε. Όχι. Σας λέω ότι ακόμα και αν γίνει πληστηριασμός, ναι, να μπορεί αυτός που έχει πάει το δάνειο να έχει δικαίωμα να πει δίνω χρήματα τόσα του πληστηριασμού και παίρνω το σπίτι μου. Ναι. Έχει σημασία αυτό. Ναι. Και αυτό ακόμα να μπορεί να το κάνει. Δεν έχει λογική να το παίρνει το φαντς με 100.000 το σπίτι και αν μπορεί να το πάρει ο δανειολήπτης με 100.000. Δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα. Είναι ένα θετικό αυτό, ένα αισιόδοξο σενάριο. Αλλά επαναλαμβάνω, πριν φτάσουμε εκεί, πρέπει να δούμε την προστασία της κατοικίας αντικειμενικής αξίας 300.000 ευρώ, που έτσι αλλιώς σιωπηρά το κάνει σήμερα η κυβέρνηση με τις τράπεζες. Αλλά το σιωπηρά δεν σημαίνει ότι υπάρχει καμιά νομοθετική δέσμευση. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να πάμε στο... Άρα βλέπετε υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Ναι, και γι' αυτό εγώ δεν συμφωνώ ότι πρέπει κανείς να θριαμβολογεί. Είναι μια δύσκολη πορεία μπροστά μας. Δεν είναι μια εύκολη. Ακόμα και αυτές οι αποφάσεις που πήραμε προχθές έχουν δυσκολία μέσα τους. Το εξηγήσαμε νωρίτερα. Πόσο μάλλον αυτές που έρχονται μπροστά μας. Απλώς έχουμε την μεγάλη ελπίδα ότι κάποια στιγμή σύντομα μέσα στο 18 θα βγούμε έξω από τις νόρμες που υπάρχουν σήμερα και θα βγούμε στις αγορές. Το μνημόνιο όμως έγινε ένα πλέγμα νόμων. Βλέπετε, και αυτά που λέμε τώρα θα βγούμε τον Αύγουστο, για να βγούμε τον Αύγουστο, συνεχώς εφαρμόζουμε νέα πράγματα. Πρέπει. Υπάρχουν πάρα πολλά μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Είναι ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, η έκδοση νέων συντάξεων, ο υπανεπολογισμός συντάξεων, η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και η αξιολόγηση. Όλα αυτά είναι θέματα ανοιχτά, όπως είπατε. Και για την κυβέρνηση και από την πλευρά των. Μπορεί να κλείσει ενώ, το τεχνικό κλιμακείο. Και ενώ στους πολίτες τους ενδιαφέρουν πρώτα-πρώτα τα θέματα της οικονομίας, υπάρχει και ένα σύνολο θεμάτων που δεν είναι στενά οικονομία, αλλά που όμως έχουν μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη σημασία για αυτό που θέλουμε να φτιαχτεί στη χώρα μας ως προοπτική
ως ανάπτυξη ευρύτερη κοινωνική. Και αναφέρουμε τα θέματα της εκπαίδευσης. Εκεί θέλω να πάμε, κύριε Φίλη. Και εκεί δεν έχω κάποια ενημέρωση να σας πω κάτι περισσότερο. Θα ενημερωθούμε και θα έχουμε πλήρη. Όταν λέτε ενημερωθεί, σε ποιο κομμάτι, ποιο επίπεδο της εκπαίδευσης τώρα, σε τι όλα. Από όλα. Έρχεται, αν θα έρθει κάποιος νέος νόμος, αν όχι, θα. Όχι. Είναι εάν πολλά ανοιχτά υπάρξει, τα θέματα στην εκπαίδευση. Ποια είναι η συμφωνία που υπήρξε με τους δανειστές. Γιατί εκεί πιστεύω ότι οι δανειστές προσβλέπουν σε μια επιθετικότητα, με μια επιθετικότητα εν ώψη της τέταρτης αξιολόγησης. Υπάρχει και δηλαδή το θέμα της εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει θέμα, ένα λεπτό, γιατί εγώ πρώτη φορά το ακούω τουλάχιστον. Υπάρχει μέσα στη συμφωνία και στα όσα στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές και το κομμάτι της εκπαίδευσης. Βέβαια, δεν διαβάζει στις εφημερίδες ότι άσκησαν μεγάλη πίεση σε πολλά ζητήματα. Θα δούμε τι έγινε τελικά. Θα έχουμε ενημέρωση. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά επαναλαμβάνω, το κρίσιμο για την εκπαίδευση θα είναι η τέταρτη αξιολόγηση. Ωραία. Θέλω αυτό να πάμε λίγο τώρα στην εκπαίδευση του εσωτερικού τώρα. Στο εσωτερικό το δικό μας, το Σαββατοκύριακο, ο κ. Γαβρόγλου επισκέφθηκε τη Φιλοσοφική για να μιλήσει και εκεί τον έκριναν ανεπιθύμητο. Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο τώρα αυτή την εικόνα. Γιατί μιλάμε για εικόνα, μιλάμε για εντυπώσεις, μιλάμε για έναν υπουργό παιδείας που κάπου δεν επιθυμούν να τον δουν και να μιλήσει. Πότε ήταν μέσα στη βδομάδα, ξέρω το κύριε. Ναι, με συγχωρείτε, μέσα στη βδομάδα. Ήταν ο εορτασμός των 150 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών και από τη Φιλοσοφική. Βέβαια, για να κάνω μια μικρή έτσι, παρομοίωση, μια σύγκριση εποχών, τα 100 χρόνια του Ελληνικού Πανεπιστημίου το 1937 εορτάστηκαν με καθεστώς δικτατορίας στην Ελλάδα. Και τότε βεβαίως ξέρετε τι σημαίνει δικτατορία μεταξά. Σήμερα εορτάζονται με καθεστώς δημοκρατίας. Άρα στη δημοκρατία γίνονται πολλές ενέργειες, εκφράζονται, διατυπώνονται απόψεις. Θα μου πείτε, είναι όλες αποδεκτές? Όχι. Και να σας πω κάτι. Τον κύριο Γαβρόγλου τον γνωρίζω προσωπικά. Είναι ένας άνθρωπος του πανεπιστημίου. Κυριολεκτικά. Άνθρωπος του πανεπιστημίου. Με την έννοια ότι έχει αναλώσει τη ζωή του στην ανώτατη εκπαίδευση. Έχει ιδρύσει μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς τμήματα, έχει ανανεώσει επιστημονικά αντικείμενα. Το να πηγαίνουν μια ομάδα φοιτητών και να λένε ανεπιθύμητος ο Γαβρόγλου στο πανεπιστήμιο, έχει ένα στοιχείο ή άγνοιας ή και αχαριστίας. Εσείς καταδικάζετε τέτοια φαινόμενα. Δεύτερον θέμα, να απαντήσω. Δεν συμμετέχω, αλίμονο. Δεύτερον θέμα. Θα πήγαινε ο Γαβρόγλου σε μια εκδήλωση για τα 150 χρόνια του Πανεπιστημίου, τη Φιλοσοφική Σχολή. Και θα μπορούσε να πάει ένα φοιτητή, εκπρόσωποι οργανώσεων κλπ. Και να θέσουν ένα θέμα. Μια συζήτηση να κάνουν εκεί. Αφήστε που θα μπορούν να κάνουν και αλλού συζητήσεις. Δεν θα έπρεπε να, με κάποια έννοια, να ματαιώσουν την παρουσία του Υπουργού Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μάλιστα σε μια τόσο εορταστική, λαμπρή, ας πούμε, εκδήλωση όπως είναι μάλιστα τα 150 χρόνια του Πανεπιστημίου. Δεν συμφωνώ με αυτή την τακτική. Δεν αποδίδει άλλωστε. Μπορεί να βγάζεις ένα σύνθημα για ένα site ή μια φωτογραφία για μια τηλεόραση, αλλά δεν λύνεις κανένα πρόβλημα. Έχουν προβλήματα οι φοιτητές? Βεβαίως και έχουν. Θα κλείνουμε τα μάτια? Βεβαίως και έχουν μάλιστα προβλήματα. Έχει ευθύνη η κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα, παρότι δεν έχει την ευθύνη, τουλάχιστον τη συνολική ευθύνη δημιουργία των προβλημάτων? Βεβαίως και την έχει. Αυτό μπορεί να συμβεί με τον τρόπο αυτό, να πάνε να διαλύσουν μια εκδήλωση φοιτητές? Όχι. Κύριε Φίλη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πάρα